Έντονα καιρικά φαινόμενα και ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Εταιρεία για τις επόμενες ώρες και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Νωρίς σήμερα το απόγευμα ήχησε το 112 και για τους κατοίκους της Λέσβου, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων λόγω των καιρικών φαινομένων. Μήνυμα από το 112 ήρθε το μεσημέρι στους πολίτες της Λέσβου για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα μας πιάσει και εμάς και η βροχή και ο πολύς αέρας, οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, να έχουμε ασφαλίσει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να πάρει ο αέρας εύκολα για να μην δημιουργηθούν ατυχήματα, και όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Η πολιτική προστασία είναι του Δήμου Μητυλίνης, είναι έτοιμη? Ο Δήμος, ναι, όρες οι δυνάμεις του Δήμου είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουμε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα αν χρειαστεί ή διάφορα σπασμένα κλαδιά από δέντρα. Συνήθως αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, οπότε και αυτή τη φορά ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ ακραίο, να κινήσουν όλα ομαλά. Την βροχή τη χρειαζόμαστε, αλλά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα. Οπότε αν συμβεί, που ευχόμαστε να μην συμβεί, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν, ανθρωπίνως δυνατόν μπορούμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι σε μια εγρήγορση και οι πολίτες, χωρίς να πανικοβληθούν. Θα πρέπει από τώρα, που δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει έρθει το φαινόμενο, να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν για να ασφαλίσουν τα πράγματά τους και να είναι όσο πιο πολύ ασφαλείς και οι ίδιοι. Οπότε η πολιτική προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή τουλάχιστον για σήμερα το βράδυ και για αύριο το μεσημέρι, ως αύριο το μεσημέρι που λένε ότι θα κοπάσουν τα... Ναι, ναι, μέχρι αύριο το μεσημέρι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Που αργά το βράδυ σήμερα γύρω στις 10 η ώρα και αργότερα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 6-7 η ώρα θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή κατά βάση έντονες καταιγίδες. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Αναμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε σε επιφυλακή τα μηχανήματα του Δήμου. Στα σημεία που συνήθως έχουμε προβλήματα, δηλαδή Καλονή, Πέτρα κάτω εκεί στην Άναξο που έχουμε κάποια θεματάκια, συνήθως όταν βρέχει, για να τα αντιμετωπίσουμε. Και εμείς αναμένουμε να δούμε τι θα βγει. Το καλό είναι ότι είναι για κάποιες ώρες και μετά τις πρωινές ώρες ανοίγει ο καιρός. Άρα είστε προετοιμασμένοι ή θα είστε σε... Προετοιμασμένοι είναι η βάση τα μηχανήματα που έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι αν γίνει κάτι πάρα πολύ έντονο, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν οι βροχοπτώσεις ή πάρα πολύ δυνατές. Εμείς έχουμε τα μηχανήματά μας στα σημεία που υπάρχει συνήθως πρόβλημα. Και θα κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Ωραία, κύριε Αξή, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να αποφευχθεί όλο αυτό. Ναι, ναι, και εμείς ελπίζουμε. Το καλό είναι ότι δεν έχει βρέξει καιρό και θεωρώ ότι θα απορροφήσει τη μεγάλη ποσότητα νερού η γη, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα.